πάω το αυτοκίνητο στο γιατρό. Έχει, χρειάζεται σέρβις, έχει 100.000 χιλιόμετρα Toyota Corolla. Αλλά άλλο μισό εκατομμύριο θα το κάνω μετά το πουλήσω. Πάρω το Toyota Corolla πάλι. Είμαστε στον Παλογιάννη, εδώ να έρχεστε να κάνετε σέρβις όλοι. Αμαξάρα, βρίσκει λίγο το τακάκι, λέει η Μάγδα, δεν είναι τίποτα. Αλήθεια. Ναι. Έφερες. Το τακάκι ήταν τελικά. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα, λέει αυτό. Θα το φτιάξω εγώ, λέει, και να πετάει το... Πάμε όχι. Άντα ταξίδι, δηλαδή. Ναι, ναι. Τον ύψος του φεύγουμε για εξωτερικό. Ναι, ναι, ξέρει. Να το κάνει καλό. Να το εμπεδώσει, ναι, ναι. Πού είναι άλλος. Ε, πού είσαι, ρε. Πες ένα γεια στους τηλεθεατές. Γεια σας. Τι κάνεις, καλά είσαι. Μια χαρά είσαι. Καλά, φέραμε το στο γιατρό, εδώ ήρθαμε. Ναι, ναι. Και τα αυτοφρένα κάτι σφυρίζουν, σαν η μάντα κάνουν θόρυβο. Και όταν πατάω λίγο φρένο αλλάζει ο θόρυβος. Σε μια εβδομάδα φεύγουμε για πολλά χιλιόμετρα, Βόρεια Ευρώπη. Πιο βόρεια, έχει λίγο πιο βόρεια. Έχει κι άλλο. Έχει. Πολύ, όχι μωρέ, όχι. Αυτό είναι το έργο. Κεντρική Ευρώπη. Κεντρική Ευρώπη θα πάμε. Λοιπόν, πάμε. Υπέροχα. Φτιάσου το καλά, ε. Ναι, μιλάμε στο... Ναι. Πέτα, τέχνης, ξέρεις τώρα, δεν είναι... Έχουμε τηλέφωνο να... Πάμε, φύγουμε. Κλειδιά. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, δεν ασχολούμαι εγώ. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με σκηνή. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό. Ένας Κωνσταντάρος τώρα, πού να μπει εδώ μέσα. Αυτό είναι ένα γυναικείο αυτοκίνητο. Τι γυναικείο, σαράβαλο είναι. Ε, σταμάτα, θα πάρουμε κανένα καινούργιο. Πάρε, ναι, τόσα λεφτά βγάζει από το Travel Moto. Κάτσε. Κάνε καμιά αύξηση και εσύ να πάρουμε κανένα αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, μια χαρά είναι. Αχ, τώρα μάθει να λε. Τι έχει το αυτοκίνητο τώρα, κάθε δύο χρόνια αλλάζει αυτοκίνητο. Άντε πε. Δεν το αλλάζω εγώ αυτό το αυτοκίνητο, είναι το αγαπημένο μου. Έτσι, αυτό άσε. Είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένη. Εγώ δένομαι συναισθηματικά με τα αντικείμενα. Έτσι. Αλήθεια. Άντε, ξάτι με συμπαράει. Κλείς τη μουσική, Μαρία, κλείς τη μουσική. Μου άρεσε η εξάτμιση, πες μου λίγο, γιατί θα τρελαθώ. Ε, κάτι βαράει. Τίποτα δεν βαράει, ωραιότατο. Λοιπόν, ερχόστε όλοι εδώ στον Παλογιάννη, γιατί βλέπει Travel Moto τον Παλογιάννη. Α, γι' αυτό. Είναι δικό μας παιδί. Καλό παιδί. Λαρισέη. Λαρισέη. Να ερχόστε εδώ. Οι άλλοι μην ερχόστε. Είναι μακριά. Ναι. Να, το άφησε εδώ. Κορόλα. Κοίτα λιμουζίνα. Α. Ξέρεις, Βασίλη, τώρα που οδηγούσαμε και ήμασταν σε χωριστά αυτοκίνητα και το κοιτούσα, ξέρεις τι έλεγα. Λέω, α, είναι ωραίο, ρε. Δεν είναι. Το έχεις και πεντακάθαρο πάντα εσύ όμως. Και κάνει άλλη αίσθηση στο μάτι. Λοιπόν, εδώ είναι εδώ Βόλου. Βγαίνουμε εδώ Βόλου τώρα. Λέει Ζιζέλιμε. Δηλαδή από Λάρισα πας για Βόλο και στρίβεις αριστερά. Είναι ο Παλογιάννης, είναι στενό μέσα. Απέναντι στην κλινική εδώ. Και στην κλινική. Πας κάνεις και μια εξέταση. Αφήνεις το αυτοκίνητο. Όση ώρα κάνει ο Παλογιάννης να το φτιάξει, πας απέναντι και κάνεις ένα restart. Ναι. Τσεκάρεις λίγο να δεις, ναι. Κάτσε λίγο, περίμενε, τόσα λεφτά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί? Το τζάμι, κοιτάμε πως... Α, το τζάμι μωρέ, το χτύπησε ο άνθρωπος. Εντάξει. Κάτι το τζάμι. Μήπως βγαίνει από σέρβις, από φανοποιείο. Έτσι βγαίνουν από σέρβις τα αυτοκίνητα, δηλαδή εμείς έτσι θα βγούμε. Ξέρω, σταμάτα βρε, εννοώ μετά από... Δεν μπορώ. Λοιπόν. Μόλις θα βγούμε από σέρβις θα πάρουμε ένα φορτηγό να βγούμε. Ναι, για να κάνουμε και εντυπωσιακή έξοδο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζουμε το αυτοκίνητο. Να πω καλώς ήρθε ο Βασίλειο από την Τινησία. Καλώς ήρθε ο Βασίλειο. Το Βασίλειο ήρθε, έφυγε Αθήνα, ξανά ήρθε, ξανά έφυγε Αθήνα. Δεν σε είδα όμως εγώ σε όλο αυτό το διάστημα. Φοβόσαι να μην πάθεις κανένα κορνιό. Ναι, δεν το πλησίαζα, τον έκανα έτσι ξ, μακριά, άλλο με κολλήσει και τίποτα. Λοιπόν, λέει Τζέλιμε, ετοιμάζουμε ένα ταξίδι με αυτοκίνητο τώρα. Road trip car. Europe. Oh yeah. Δεν ξέρω να ταξιδεύω. Όταν λέω δεν ξέρω να ταξιδεύω. Μην με δείτε μετά Γερμανία και πείτε, είπες να ξαναταξιδεύεις. Η Ευρώπη είναι χώρα μας. Γιατί... Από Ευρώπη είμαστε. Εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι.
Ναι. Και η Λαρισαία Ευρωπαία είναι, το ξέρει, το ήξερε. Ναι, γιατί. Το ήξερε. Βέβαια, γιατί τι είμαστε εμεί. Αν το ήξερε, ε. Ναι. Γιατί μα λένε τσουπάνιδε γι' αυτό. Τσουπάνι, Ευρωπαίοι τσουπάνιδε. Κάποιο πρέπει να βόσκει και πρόβατα στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε. Την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλη τη Λάρισα, παιδιά, δεν υπάρχει. Είμαστε πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά είμαστε. Έχουμε και λεωφόρο στη Λάρισα. Λεωφόρο Καραμανλή. Τώρα θα πω. Ναι. Είναι όλοι αυτοί μέχρι τέρμα κάτω, λεωφόρο Καραμανλή. Παλιά Εθνική έγινε λεωφόρο Καραμανλή. Το λένε πιο γκλαμούρ, ας πούμε. Ναι, ρε. Ξευγενισμένο. Λοιπόν, να πάρω ένα σπίτι στην Αθήνα. Πάρω ένα μαγαζί. Αθήνα, θα πάρω ένα μαγαζί και θα το κάνω σπίτι. Μικρό μαγαζί, φθηνό, με 15.000 ευρώ. Ναι. Τώρα μιλάω σοβαρά. Στο κέντρο της Αθήνας, τι πλάκα κάνω. Το είπες κι άλλη φορά, αλλά προσπαθώ να συγκρατηθώ, να μην πω. Στο κέντρο της Αθήνας, λέει της Τζέλμη, πάρω ένα σπίτι, μαγαζί, θα το κάνω σε... Όχι με μεσίτη, πώς το είναι αυτό. Σε συμβολιογράφο, αλλαγή άδεια χρήση. Σε μηχανικό. Ναι, αλλαγή άδεια χρήση. Θα το κάνω σπίτι και θα μπαίνω με το μηχανάκι μέσα. Μέσα. Θέλω να είναι μικρό. Καμιά 40 τετραγωνικά και πιο μικρό. Να έχει ένα μπάνιο και αυτό να είναι ένα δωμάτιο με μπάνιο. Δηλαδή το travel motto μετακομίζει στην Αθήνα. Θα μένω και Αθήνα. Δεν θα μετακομίζω εγώ. Δεν θα αφήνω τη Λάρισα εγώ. Για να ξέρετε. Αλλά θα μένω και Αθήνα, γιατί λόγω δουλειάς και επειδή έρχομαι συνέχεια να γλιτώνω αυτά και σκέφτομαι να επενδύσω και πέρα να έχω ένα, για μια ζωή ένα τέτοιο. Πες το. Είναι πρωτεύουσα η Μάγδα. Να έχεις ένα μέρος εκεί πέρα, μια βάση ρε παιδί. Κυρίες και κύριοι, είτε μας αρέσει είτε όχι, η Αθήνα είναι πρωτεύουσα. Βασικά αγαπάμε την Αθήνα. Εγώ δεν θα πήγαινα και δεν θα πήγαινα να κάνω και δουλειά άμα δεν μ' άρεσε. Σίγουρα. Αγαπάμε την Αθήνα, αγαπάμε τους Αθηναίους, πολύ καλοί άνθρωποι, όσους έχουμε γνωρίσει, Μάγδα. Ναι. Ναι. Τι θες από εκείνους άτιδες μέσα εκεί. Από το Pan Car που πήγαμε να βάλουμε σχάρα. Καλά, δεν το συζητώ. Πολύ cool άτομα, πολύ cool. Με όσους έχουμε συναναστραφεί, ναι. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια σε και εσάς στην Αθήνα, είστε πολύ καλοί άνθρωποι. Και μας έχετε εντυπωσιάσει. Την καλοσύνη σας και την αγνότητά σας. Είδες μερικά πράγματα πώς φαίνεται, σου λέει πρωτευουσιάνος αυτός τώρα. Μεγάλη πόλη, ο ένας θα θέλει να φάει τον άλλον. Και είναι τόσο αγνοί άνθρωποι. Ναι. Αυτή είναι η λεωφόρο Καραμανλής. Θέλω να δούμε για λάστιχα λοιπόν. Για μένα. Πού φτάσαμε, Γαβρίλο. Γιάννου. Τι είναι αυτός, λαστιχάς. Τι είναι, τι σώει με μένα. Καλλιτέχνης. Αδερφός. Α, μπράβο. Μετά από πολλές προσπάθειες. Μόλις μπήκε ένα γκολ. Μόλις μπήκε ένα γκολ τώρα. Τώρα μόλις. Πανηγυρίζουμε για το δουλειά. Πανηγυρίζουμε για το travel moto που ήρθε εδώ. Αυτά είναι αδέρφια, ρε. Ιδέες. Α, σήκω είχαμε, ναι. Τι κάθεσαι εδώ. Θα σου πω, θέλω καλύτσα, ρε μαλάκα. Ναι, θα λεωθώ. Μικρή. Ναι. Δεν να δεις εδώ τι προβλήματα έχουν. Πάμε. Έχει ένα σαράβελο αυτό και είναι ντεμάδα. Ναι. Και θέλει να βάλει τεράστια. Με κοροϊδεύει, Γαβρίλο, πες τίποτα. Τι είναι αυτό. Άμα είναι Ιαπωνέζο, είναι μάπα. Έχει άμα είναι Ευρωπαϊκό, είναι καλό. Έχει Ιαπωνέζο, δεν είναι. Εσύ ρε, θα μάνε. Πες. Αχ, σαν δείτε ποδαράκια. Να και γάτα. Ζωολογικός κήπος είναι εδώ. Εντάξει. Όλα είτε υπό έλεγχο. Γιατί να πρέπει. Τελεσία. Τι τίνιζε, τίνιζε. Α, τι καράτε. Εγώ... Δεν, εγώ μου τα βρίσκω. Ρίχνω καρατιές με το στόμα. Ρίχνω καρατιές με το στόμα. Ναι, είναι τραβεστή. Το έχει βγάλει όνομα. Ναι. Το λέει τραβεστή. MZ λέει ζητιέμαι. Μην το δεις σαν ατυχία. Δες το σαν ευκαιρία να βρεθούμε. Κοίτα λίγο,
έχει ότι έχει βγάλει από τα λάστιχα μέσα. Ναι. Βλέπεις. Αυτά εδώ πέρα, ladies and gentlemen, ήταν στα λάστιχα μέσα. Αυτά πατάτε. Αυτά πατάτε και χώστε εδώ πέρα, στο Γαβρίλο. Κοίτα το βγαίνει έξω και το κοιτάνε 10 άτομα στα μάτια. Ποιος? Το Γαβρίλο. Α. Έχει και καλλιτέχνες. Έτσι είναι οι καλλιτέχνες, κύριε Μάγδα. Πάμε να δούμε. Θέλετε να πείτε? Εντάξει. Κάποια στιγμή θα βγει ο άνθρωπος. Εντάξει, άμα θέλει. Όχι, δεν το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε το αυτοκίνητο. Εδώ θα μείνεις. Τι καλό έχει την ησία. Τίποτα. Όχι, δεν καλό. Τι πήγα να δω αν έχει τίποτα καλό. Δεν κάθωσαν εδώ, παιδάκι. Μια χαρά είναι και εδώ. Δώσε μια προσφορά. Μια προσφορά. Μαζεύουμε προσφορές, πήγαμε σε όλες τις λαστιχάδες. Λέει η Μάγδα. Πιο φτηνό θα πάρετε. Λέει η Μάγδα. Μια προσφορά. Σιμισιλέν. Ναι. Καλό λάστιχο το πουλί. Όσο έχει. Μου είχες πει ότι δεν τα αλλάξουμε τώρα, έτσι. Ναι. Εντάξει. Είμαστε κοντά 155. Δεν θέλουμε να μας πεις τι μοίρα. Πότε θα είναι έτοιμο, θέλουμε. Ναι, πότε να το φέρω. Σπρώξε λίγο να μπει ο άνθρωπος μέσα. Πελάτης είναι. 165. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σούπερ τιμή σε σούπερ ποιότητα. Ναι, ποιότητα κυρίως θέλουμε. Ποιότητα, γιατί η ποιότητα είναι που μετράει. Γιατί μπορούμε. Η είσοδος, σε ποιους επιτρέπεται η είσοδος? Μόνο σε τρελούς. Ναι, μα κοίτα τι καλό που είναι. Κοίτα ποιος είναι. Ο αγωνιζόμενος Γιώργος Αγγέλης. Που σημαίνει? Που σημαίνει αγωνιζόμενος και πολυπορταθλητής σε πολλά και διάφορα αθλήματα. Στο σεξ. Στο σεξ. Είναι. Είναι για travel moto αυτός να μπει μέσα. Είναι δηλαδή. Travel moto, είναι δικός μας. Δεν είναι οποιοςδήποτε. Βλέπω ένα γαμέλο. Λάστιχα. Κατευθείαν στο ψητό. Με το που ήρθε κατευθείαν. Καλό άνθρωπο. Πέρασε πολύ, καλημέρα. Καλημέρα. Την είπες την καλημέρα. Την είπες. Μάστα. Φαλινέζικα μιλάς. Πες μια καλημέρα, φαλινέζικα. Την είπες την καλημέρα. Μάστα. Έλα μέσα, έλεγε καφέ. Όχι. Έλεγε καφέ. Έλεγε καφέ, ρε. Άρα, αυτός είναι ψυχτικός. Τι με το... Τι με το... Λες Μάστα. Τι με το φέρετε εδώ, αυτός είναι ψυχτικός. Τώρα τι για καλό ή για κακό. Εγώ ήθελα κανέναν αγωνιζόμενο με μοτοσυκλέτες, με τέτοια. Όσοι θες. Έχεις μηχανάκι. Έχω, δεν έχω. Κάτσε. Τενερέ. Κάτσε, εντάξει. Για μάχα. Κάτσε, δεν πειράζει μόνο, έντε. Για κατέμ. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Όλοι έχουμε ελαττώματα, εντάξει, δεν πειράζει. Άμα έχεις Honda θα είσαι τέλειος, τώρα δεν πειράζει. Εμένα έχουμε υγιείς ελαττώματα. Άμα έχει Honda ο κύριος θα ήταν τέλειος. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όλοι ελαττώματα έχουμε. Όλοι έχουμε κάποιο ελάττωμα. Τι χαρακτηρίζει το ελάττωμα όμως? Ποια κοινωνική, κοινωνικό πλαίσιο χαρακτηρίζει κάτι το οποίο είναι ελάττωμα ή δεν είναι ελάττωμα? Πάτε, γράμμα στην φιλοσοφία εδώ. Πάτε, όλα είναι φιλοσοφικά. Πάμε μέσα εμείς. Έλεξη. Φεύγω, έχω πέρα κύμερα το συνεργείο. Πλάτε και εδώ και δίπλα. Έκαμε πριν σου πράτη σιγά. Εδώ μπες μέσα σου. Άρα έλα εδώ ρε. Δεν τελειώνει η δουλειά σου. Έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Θα βρούμε εδώ. Ναι, βλέπεις. Έλα μέσα, έλα. Δεν με θυμάσαι. Πού να θυμάμαι εγώ δεν θυμάμαι. Είχαμε γραφτεί πριν χρόνια πολλά. Ναι. Στο Εντούρο Αγιάς. Εντούρο Κισάβο. Και τι, καλός είναι. Ένα Εντούρο. Είχες ένα... Ήμουν καλός. Ένα μάθοντο, τι ήταν αυτό. Ήμουν καλός, αυτό πες τόσο δηλώ. Πες τα αυτά, πες τα. Εντούρο με καθρέφτησε κανείς. Ναι. Είχε καθρέφτηση πάνω. Πήγαινα βίτσα. Και καφέ. Πήγαινα βίτσα, αυτά πες τα λίγο να τα ακούν. Πήγαινες καλά, πήγαινες καλά. Εντάξει. Με χαράκι που έχεις πήγαινες καλά. Πρόσεξε μικρά. Μάλλον το άκουσες εσύ. Το άκουσα. Ναι. Το μηχανάκι που είχες πήγαινες καλά. Εσύ το άκουσες. Εσύ το άκουσες. Κάτσε πάνω στη γάτα. Ναι, αλλά γιατί δεν το είχα δει. Φαντάζεσαι, κάτσε πάνω στη γάτα. Κάνε εδώ, κάτσε, χαμένε.
Κάνουμε βόλτα μαζί την Κυριακή. Εδώ θα κάτσω, Μάγδα. Μήτας. Μόνο. Για να είμαι πιο κοντά στον αδερφό. Να μην έχω απόσταση. Νοικιάσαμε δύο μηχανάκια και φεύγουμε. Με βάλω στον τζόγο και πάμε την Κυριακή με μωρίκι να κάνουμε ντούρο. Τι μηχανάκια έχεις εσύ? Τώρα έχω την ΕΡΕ. Είχα παλιά. Ντούρο τι κάνεις με την ΕΡΕ? Ντούρο δεν τόσο. Καλύτερα, σου πάω στα ποδάρια. Όχι. Το ντούρο είναι για τις χαζί. Όχι, ρε. Μόνο οι βόλτες είναι καλές. Μόνο οι βόλτες είναι καλές. Με ποιες βίζεις, μόνο. Τα λέμε. Ό,τι σε κάνει στο μυαλό είναι καλό. Ό,τι σε κάνει καλό είναι καλό. Ό,τι σε κάνει καλό. Έτσι θα κάνει κάτι μαλώδες. Κάνεις να πας το ρεπορτάζ μέσα με τις κάμπια. Ρεπορτάζ, από τον Αντένα είναι. Μα να είναι πρεπατάς χιόνια. Έχεις γίνει εσύ και βλέπετε. Μα... Μάθαινε καλό. Μα μάθαινε καλό και έρθαινε καλό. Αλλιώς ήξερα, πώς έρθαινε. Εδώ είναι άρχουσα τάξη τώρα πια. Τι πλέμπα. Δεν περπατώ, απλώς άμα χιονίσεις τη Λάρισα, μόνο τότε. Α, κάθε πέντε χρόνια χιονίζει. Καλοκαιρινά βάλεις, ε. Καλοκαιρινά. Ναι, βάλεις εσύ ένα καλό λάστιχο. Ναι, χορτάζει μπάνιο, πλαταμόνι. Εσύ, κανόνισε. Όλο το καλοκαίρι είναι πλαταμόνι, το travel moto πάει κατά διαόλου. Λείπουν οι υπαλλήλοι. Θα γίνει χαμός, ε. Δεν μας παίρνει τέτοια, δεν κάνουμε πίσω. Κοίτα, αυτό που θέλουμε είναι ποιότητα. Γιατί είμαστε μαθημένοι εμείς με ποιότητα, δεν είμαστε... Μικρά παιδιά. You know? Α, έχει κούπα. Σήμερα είναι η μέρα του αυτοκινήτου. Σε λίγο θα σε φέρω το άλλο. Να βάλουμε τα χειμερινά πάνω, γιατί είμαι Ευρωπαίος εγώ. Ευρωπαίοι θέλουν λάστιχα χειμερινά, του χειμώνα. Δεν τσιουπάνες, πηγαίνουμε τα καλοκαιρινά πάνω στο κάρμα που θα σε κάνουν τα λίκα πάνω. Κάνει και χιονίζει. Εδώ πέρα εμείς γιατί να βάλουμε χειμωνιάτικο, χειμερινό. Γιατί εδώ δεν πρέπει να βάζεις χειμερινά. Πρέπει να χιονίζει. Χιόνια για να μην περιμένεις να χιονίζει. Αλλιώς. Μην βάζει. Αν μπορείς όμως. Αν μπορείς να τα βάζεις. Και εμείς δεν κάνουμε. Πες εσύ. Καλά λέει, πες εσύ. Αλλάξτε λάστιχα, ρε χαμένε, δεν σηκώ την μυαλό, δεν ξέρεις από εμπόριο. Δεν είσαι βλάχος. Όχι, δεν ξέρω. Μην βάζει, μην βάζει τίποτα. Όλα καλά είναι. Εγώ, άμα ήμουν στις θέσεις, θα έλεγα, τι χωρίς λάστιχα, σκοτωθείσαι. Σκοτωθείτε, ρε. Βάλτε λάστιχα, ρε. Μην τον αφήσεις αυτόν έτσι. Κυκλοφορείς έτσι. Τόγιο. Τζαπάν. Άρα, φίλε, τσαπάν. Το γιουτάρ, λοιπόν. Βάλει στενά να είναι πιο φθηνά. Λεπτά, σαν να είναι ποδηλάτο. Τι λέει, παιδιά. Δεν υπάρχει τιμή. Διόγραψε το τέλειο. Ρίξτε. Θα τα έχουμε την Παρασκευή. Ποια Παρασκευή, ρε. Α, την πέντε ρίξε εδώ. Άρα, την Παρασκευή. Ρίξε λάσκα πάνω. 65, 65, 14. Πόσοι κάνουν? Το ίδιο. Διόγραψε το τέλειο. Μαζί με το ΦΠΑ. Και το Καμαλού. Ρίξε ένα καρτουσάρικο σήμερα. Τι, δεν θέλω προκαταβολή. Εδώ δεν γίνεται. Η προκαταβολή δημιουργεί μια δυσπιστία απέναντι στους συνεργάτες. Α, είμαστε συνεργάτες εμείς, ναι. Λοιπόν. Και δεν θέλω κι εγώ λεπιδόξα, ρε. Ναι. Δεν είμαι κι εγώ λεπιδόξα, συνεργάτης. Συνεργάτης με τράβο μότο. Αχ, εμένα έτσι. Συνεργάτης, είσαι αδερφός. Αδερφός. Αφού λέει αδερφός. Αν δεις το βίντεο, αν δεις τι είσαι. Έλεγα στον δρόμο τι είσαι. Στον δρόμο τραβούσε κάμερα. Και έλεγα τι είσαι. Ναι, πρωτού το βίντεο. Ναι, θα δεις το βίντεο, τι λέω. Α, δημιουργές και αδερφός. Ναι. Λέω. Έρχονται εδώ και με τα λένε. Ο μόνος που δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό είναι εγώ. Δεν αντέχω να τον βλέπω. Δεν αντέχω. Στα λένε όμως. Αισθάνεσαι περίεργα. Ναι. Στα λένε. Μην του λες τέτοια τώρα και πήκλεις την κάμερα. Δεν λέει μωρέ, πώς δεν θέλει να το βλέπει. Απέκτησα μία κοιότητα. Μα δεν βλέπεις τι ωραία που τα λέει. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το δει. Λοιπόν. Να το δω, δεν μπορώ. Θες να σε πουλήσει το μηχανάκι αυτό. Θες να σε το πουλήσει τώρα. Ναι. Λοιπόν, τι μηχανή φοράει. Μπαίνει. Μπαίνει λιφάν πάνω. Τι μπαίνει. Λιφάν μπαίνει. Από πότε. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα πουλείται. Daytona 180 μπαίνει. Daytona 180 μοτέρ μπαίνει. Πλάκα είναι αυτό που σημαίνει. Είναι έτσι. Είναι εισαγωγή στην αγωνιστική οδήγηση. Ναι. Εισαγωγή στην αγωνιστική οδήγηση. Οδηγείται μόνο αγωνιστικά. Και τι μοτέρες. Κοίτα. Δεν οδηγείται λογικά αυτό. Θέλει γκάζι δηλαδή. Πού να βγει αυτό στον δρόμο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, αγαπητοί τηλεθετές, άμα ασχολείστε με το Super Sport Bikes Racing και έχετε παιδί, εδώ θα του κάνετε το δώρο τώρα για τα Χριστούγεννα, να του πάρετε από τώρα να είναι έτοιμο το δώρο και το βάλετε κάτω από το δέντρο. Άμα έχεις ψυχή, ψυχή έχεις. Τι πατέρας είσαι ρε. Έτσι πάμε. Τι πατέρας είσαι, δεν έχεις κάνει κάτι για το παιδί, δουλεύεις όλη μέρα. Αφού δουλεύεις όλη μέρα, για να σε εκτιμήσει το παιδί, να ξέρει και σου λέει πάει δουλεύει, αλλά φέρνει το χαράκι. Βάζει ένα μηχανάκι. Πάει δουλεύει. Πάει δουλεύει ο πατέρας, αλλά φέρνει κάνα μηχανάκι στη. Όχι φέρνει κάνα φράγκο. Η κυρά θα λέει φέρνει κάνα φράγκο. Να δεις φράγκα στην κυρά και τα παιδιά θα δεις μηχανάκια. Να κάνουν γέλα. Λοιπόν, εδώ είναι η μηχανάκι του παράδοτο. Είναι του παράδοτο ή θα πρέπει να. Είναι του παράδοτο, πατάμε με ανεβέλα και έρχεται. Πόσο. Πόσο. Τι, αυτό του πουλάει το παλικαράκι και στη διάρκεια το δίνει. Είναι... Κάτσε πριν, δεν είναι δικό σου, κάνω διαφήμιση για άλλο, ναι. Α, δεν πειράζει, φίλο. Όχι, πληρώσε, τι τσάμπα διαφήμιση. Ωραία, 200. 200 ευρώ, τα λάστιχα τα έβγαλε τζαμπέ. 200 ευρώ πε τον κάνει το βίντεο. 200 ευρώ κάνει το βίντεο. Και πες του να δώσει τα λεφτά για τα λάστιχα της μάγδας να μην ασχοληθούμε. Μην μας αναφέρει με κανάλια. Πάνε καλά που δεν δώσαμε προκαταβολή μάγδα τη γλίτωση. Φαντάζεσαι. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Δούλεψε κι εγώ ρε φίλε. Τραβάω βίντεο τόση ώρα. Δεν είναι δουλειά κι αυτήν. Είναι μόνο. Εδώ πέρα. Φτιάχνει μουσική. Τη φτιάχνει μια και εγώ την πέρα. Άμα φτιάζει μουσική να κάνει για το τρόπο το μουσική, ρε. Άμα σου πω ότι δεν βγαίνει ποτέ βράδυ, φίλε, ποτέ. Άμα βγείτε καμιά Παρασκευή βράδυ, ελάτε από την Κλεμεντίνη. Είναι στη Βιζέλου. Ναι. Το ξέρω, λέω. Εγώ το ξέρω. Το ξέρω, λέω. Απλά ξέρει τι γίνεται εδώ στο Γαβρίλιο, πρέπει να προσέχει, μην πατήσει κανένα ζώο. Κανένα ζωάκι. Έχει σκυλιά εδώ, ποντίκια, γάτε. Αν και νομίζω ότι το πιο άγριο. Αυτό δεν έχουν πατήσει εδώ πέρα, ξέρει πόσο την έχουν πατήσει. Είμαι σίγουρη. Πούλα είναι. Εγώ νομίζω ότι η γάτα είναι πιο επικίνδυνη. Ναι, εγώ πήγα να τη χαϊδέψω πριν και. Τη σιτώθηκε. Τη χαμένε. Όχι χθε, πριν λίγο καιρό ήμουν στην Ινδονησία. Και χάιδεψε ένα σκύλο την Ιζέζικο. Κατάλαβε. Αλλά εσύ είσαι Ευρωπαίο, είσαι. Από την Ευρώπη. Θε να πα. Λεβέντζ. Ναι. Θα φύγουν όμω τώρα. Αν φύγει, θα φύγει το καλύτερο. Όχι. Δεν το ρωτάει, γιατί δεν θα σε ρωτήσει. Εσύ, Μαρή, εσεί δεν έχετε πέσει, γάτισε. Εκεί που λέμε τα καλύτερα, σα χαϊδεύουμε και τέτοια, χράτσε μια γρατσουνά. Α, δεν κάνετε εσεί. Α, δεν πειράζει, μα καθαρίζει κανένα ποντίκι, κανένα τέτοια. Αλλά δεν σε δίνουν πολύ σημασία σένα. Ενώ εσύ έχεις ψυχή. Εγώ. Κάτσε χαμένε. Τι θες, θέλω να τον ξύσω εδώ. Τι χαζί είναι, Πας να δουλέψει, τι κάθεσαι εδώ πέρα όλη μέρα. Τσάμπα φαΐ, σε έχει ο άλλος εδώ πέρα. Λεβέντσι είσαι. Τις πατούσες να δω. Μα είναι πολύ γλύκας. Για μένα είπες γλύκα με επισημένα. Ξέρεις τι, κάπου μου ήσουν ηλικία γνωστός και έλεγα μέσα στην καραντίνα, έβλεπα τα βίντεο σου. Ναι ρε, βλέπει ο... Βλέπει ο... Λέω, τώρα που είπε ο Γαβρίλος. 20.000. Ναι. Είναι τέλειο αυτό που περπατάς, ας πούμε, σε διάφορες... Ναι. Α, έβλεπες και αυτά. Το Bill Barba έβλεπα. Λες, Τζέλμε. Το να περπατάς σε χωριά που δεν έχω πάει, ας πούμε, και να είναι σαν να περπατάω εγώ, ήταν τέλειο, ας πούμε, χαλαρωτικό και... Έτσι, να τα λέτε αυτά, να τα λέτε. Εσύ, εμένα, εσύ βλέπεις τραβή μόνο. Συνεχίζεσαι τις βόλτες σε αυτά. Ναι, θα κάνω. Παιδιά. Χάρηκα πολύ. Καλένα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, από κάνετε ένα δώρο στο παιδί σας. Ή άμα είστε κοντός στον εαυτό σας. Άμα είστε κοντούλης, θα του κάνετε το δώρο στον εαυτό σας. Εδώ παίρνει και λιφάν. Πας το λιώνεις αυτό το μηχανάκι και ρίχνεις μια λιφάν πάνω. Μπορείς να μάθεις να στρίβεις, να κάνεις, να ράνεις, αυτά τέτοια. Είναι αγωνιστικό το μηχανάκι. Τα λέω καλά. Τα λες. Μου φαίνεται πολύ περίεργο έτσι στο μάτι. Αυτό το βάζεις σε πίστα καρτ. Ναι. Αν είναι, μπαίνει το παιδί σου σε πίστα καρτ και πετάει.
Κοίτα εδώ. Ρίξε προκαταβολή και άσε χαζαμάρες τώρα, κάνεις την παλαβή εδώ πέρα. Μου θα ρίξω, εγώ δεν θέλει προκαταβολή, λέει την Παρασκευή. Εντάξει. Έχουν περάσει ατέλειτους ώρες που ζάσαν αυτή τη διαφθόρμη. Είναι κάτι που αγαπάω, είναι προέκτασή μου. Ναι, είναι προέκτασή μου. Πιο πολύ σε αρέσει αυτό ή είναι τα μπουλόνια. Αυτό είναι το αγαπημένο. Παραμένου μου κάνει με ένα αυτό. Αυτό. Όχι το άλλο που είναι πιο καινούριο, αυτό. Ναι. Αυτό είναι ρετρό, παλιό είναι, παλιό. Παλιό είναι πολύ. Είναι 95 μοντέλο. Παλιό, παλιό. 95, 2000 και μέσα. Θα το κάνεις και το δικό μου το αυτοκίνητο έτσι. Ναι, αυτός βάζει χειμερινά λάστιχα εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Μάγδα, τους ζυγούς λύσατε. Έγινε. Πάμε, φύγουμε. Πάμε. Δεν για χόρτα σου, Γαβρίλος. Παρασκευή. Κάτω θα δούμε και το απόγευμα για τα χειμερινά ούτως ή άλλως. Το έχουμε ξέρει τώρα. Αυτό τι είναι. Το απόγευμα. Κάτω τι ώρα είναι. Πόσο έχει ένα λάστιχο για μηχανή το πίσω. Μαναρόλιο ξεκινάει από 120. Ένα καλό θέλω. Να είναι σκληρό για ταξίδι, touring. Μισό λεπτά, για ποιο μηχανάκι. NC7.5. Τετραγώνησε λίγο, τετραγώνησε. Να το αλλάξω, τετραγώνησε. Ένα και πολλές γρήγορα λάστιχο. Τετραγώνησε λίγο. Εδώ. Να... Όχι, στη μέση τετραγώνησε. Ναι, θα πρέπει να βάλουμε ένα λάστιχο που να είναι λίγο σκληρό στη μέση. Να μην τετραγωνίζει. Touring. You know? I mean... Να πάει ταξίδι, να κάψει βενζίνη, να τραβεί μότο, γνώ. Άμα δεν τρώει λάστιχο, τι θα γίνω εγώ. Εδώ γιατί δεν βάζει ένα ρολό εδώ μέσα, χαμένε. Να βλέπω την ώρα. Θέλω να το φτιάξω ρολό. Ναι. Στη σύνταξη σου. Στη σύνταξη. Μεσογραφική ελαστικότητα. Τώρα, δηλαδή, σε καμιά εβδομάδα πότε βγαίνει η σύνταξη. Σε καμιά εβδομάδα. 8 χρόνια. Εντάξει, τίποτα, περάσουμε. Δεν πειράζει. Πάμε, φύγουμε. Φύγουμε. Πάμε, φύγουμε. Άντε. Δεν κάνει αυτό. Η έξοδο σε ποιου επιτρέπεται, ίσω επιτρέπει στου τρελού. Η έξοδο. Στου τρελού πάλι, αφού τρελή ήταν μέσα. Εδώ να ερχόσαστε, παιδιά, όλοι να ερχόσαστε εδώ πέρα για τα λάστιχά σα. Εδώ πέρα είναι η Λάρισα. Και εδώ είναι Τύρναυ, το έχουμε ξαναπεί. Και εδώ είναι ο Γαβρίλος. Εδώ να ερχόσαστε. Να του. Έλα. Τι λες πάλι για μένα, γιατί... Τίποτα μωρά, τίποτα. Ένα λέει, είπα. Καφέ, έχει τραύμα το ή θα αρχίσει. Έχει. Να έχει μια από εκεί θα μετακινηθούμε. Έλα, βοήθα λίγο τώρα να βγω. Να κατεβώ, κάτω να βοηθήσω. Πού θες να πας, δεν με λες που θες να πας. Αφού με βλέπουν, βγαίνω και κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα πού πήγε το όβολο άλλο στο αυτοκίνητο. Φίλε, με βλέπεις, θέλω να βγω. Κουλήσει κιόλας από πίσω. Τι με βλέπετε. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Α, εντάξει, μα δεν πειράζει. Δεν ήξερε το παιδί. Δεν ήξερε, ένα λάθος έκανε. Άιντε. Λοιπόν, είπα ότι δεν ξέρω να ταξιδεύω. Το εννοώ. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να με δεις Γερμανίες. Σε προηγούμενο επεισόδιο είπα, δεν ξέρω να ταξιδεύω. Μπορεί να με δεις Γερμανίες, Γαλλίες και Ιταλίες και Σουηδίες. Αυτά δεν είναι ταξίδια. Αυτά είναι πάω για δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Αθήνα και τέτοια. Και Αθήνα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα. Όλα αυτά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πάω εγώ για δουλειές. Είμαι βιντεογράφος. Άρα όταν λέω δεν ταξιδεύω, μην πείτε μετά άλλα έλεγες. Άρα δεν ταξιδεύω όπως πήγαινα παλιά. Που πήγαινα αλώνιζα Αμερικές και Χαβάη και τέτοια, δεν ταξιδεύω. Σταματάω και θα κάτσω στα αυγά μου, θα κάτσω στο σπίτι. Θα είμαι εδώ πέρα και τώρα θα φτιάξω τα μηχανάκια. Έχω μία μοτοσυκλέτα 7,5 που πήγα στην Τινησία, ένα 125 εδώ που πήγα στην Ισπανία, ένα CRF το οποίο το πούλησα, δεν το έχω το CRF και το αντικατέστησα με το beta του trial, το οποίο θα το φτιάξω αύριο. Σήμερα όμως θα φτιάξω
το μοτοποδήλατο του πεζό. Πήρα από την, από την Τινησία, Καρμπλατέρ γνήσιο, made in France. Made in France πράγματα, κυλιντροπίστωνο, εδώ είναι και το πιστόνι μέσα. Φλάτζες. Πόσο περίπου τα πήρες? Δεν θυμάμαι, φθηνά ήταν. Ναι. 100 και, αλλά γίνεται καινούργιο γιατί αυτό εκεί παλιώνει. Η εξάτμιση είναι με καταλύτη, τον οποίο τον έχω αφαιρέσει εγώ τον καταλύτη και είναι μεγάλη. Αυτή είναι μικρή. Το βάλω να είναι πιο συμμαζεμένο, δεν έπαθε κάτι εξάτμιση άλλη. Και λόγω που έχει τον καταλύτη έχει άσχημο θόρυβο. Αυτό το πηγαίνει τίνγκ, 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 πενταράκι δίχρονο. Να μολύνω λίγο κι εγώ το περιβάλλον. Δεν το έχω μολύνει εγώ, μόνο οι άλλοι το μολύνω. Λοιπόν. Και θα βάλω το κυλιντροπίστωνο και το καλυμπλατέρ. Είναι καινούργιο. Αυτή η μηχανή είναι, θα το φέρω τώρα να το φτιάξω. Επίσης έχω να φτιάξω αύριο, θα φτιάξω το παπί, το οποίο το είχα με σκοπό να το κάνω trial, αλλά δεν θα το κάνω trial τελικά. Θα το κάνω freestyle, αυτά που πάνε σε ένα γήπεδο, σε ένα parking και κάνουν σούζες γύρω-γύρω. Καταλαβαίνεις, freestyle θα το κάνω. Και τώρα είναι εύκολο γιατί το trial ήταν πιο δύσκολο. Έπρεπε να πάω πίσω τους μασιπιέδες και να το έχω ενισχυμένο. Ενώ τώρα, όπως είναι πανάλαφρο, είναι ωραίο για freestyle. Θα έχω ένα σίδερο πίσω για να πατώ το πόδι έτσι. Τώρα στα γράμματα τα κάνω αυτά. Και άρα θα έχω μοτοποδήλατο, retro bike, αντίκα δηλαδή, για καθημερινές χρήσεις εδώ κοντινές, στη γειτονιά. Θα έχω το 125. Εργάτης, άμα κρυβίνει πολύ βενζίνα, άμα θέλει το φορτώνω στο τρέιλερ και κάνω ένα ταξιδάκι στην Πελοπόννησο, φορτωμένο. Θα έχω το trial 200 της Beta, το οποίο είναι σκύλος, φοράει Suzuki μηχανή. Αύριο θα το έχω έτοιμο, να φορτίσω την μπαταρία που είναι παρατημένο, τα λάστιχα να δω κτλ. Θα έχω το παπί για freestyle, είπαμε, και θα έχω και την μοτοσυκλέτα για touring και καθημερινή χρήση. Άρα, NC, παπί trial, trial, αυτό και το μοτοποδήλατο. 5 μηχανάκια, 5 διαφορετικές κατηγορίες. Πιστεύω ότι είμαι κομπλέ, δεν χρειάζεται. Δεν βλέπω κάτι και να τρελαίνομαι, δηλαδή να δω μια μπούσα ή να δω μια Goldwing και να πω το όνειρό μου είναι να πάρω αυτό ή εκείνο. Είμαι χαμηλών τόνων. Δεν θέλω να πάρω τίποτα. Απλά έχω όλα αυτά τα μηχανάκια, άμα τα πουλήσεις όλα, δηλαδή πόσο στοιχίζουν, κάνει όσο κάνει μια Africa Twin 1100, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος να έχεις 5 μηχανάκια, απλά να έχεις 5, δηλαδή πήρα το NC το οποίο η τιμή του είναι 9000, δεν είναι 20, καταλαβαίνεις, και τα άλλα όλα είναι κάτω από, δηλαδή καταλαβαίνεις, δεν έχω κάνει κάτι, δηλαδή να πεις πω άρτο μπαγάς έχει 5 μηχανάκια, έχω 5 πατίνια, 4 πατίνια και μία μηχανή. Άρα δεν ισχύει αυτό ότι κάποιος πρέπει να έχει λεφτά και τέτοια και πολλά μπορείς να το πάρεις και τσάμπα, δηλαδή τον Beta, εγώ το πήρα, πώς το πήρα, μα εδώ, 1000 ευρώ, πω, δεν θυμάμαι. 1200 και έδωσα άλλα 700-2000. Κάποιος που έχει πιο πολύ χρόνο μπορεί να το πάρει και με 500, να ψάξει να το βρει, να το τέτοιο και αντί να δώσει 700 να το φτιάξει, να δώσει 500, με ένα χιλιάρικο δηλαδή, να γίνει η δουλειά του. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να το πάρει με το χειρισμένο με 1300 ευρώ. Δηλαδή 2-300 έχει δύο μηχανάκια. Του μοτοποδήλατο με ένα 500 μπορεί να το πάρει. Πάμε στα 3.000, 3.000, 3 μηχανάκια. Το παπί μπορεί να το πάρει με 2-3 εκατοστάρικα. Η μηχανή πόσο κάνει, 200 ευρώ και τώρα από τον Παλιατζή. Δηλαδή, τους σχετισμούς μου και στον τον Βλάχο Parts που πουλάει ανταλλακτικά, είναι παλαιοπολείο μοτοσυκλέτας. Είναι φοβερός τύπος, πολύ σύγχρονος τυπάς, δεν είναι ο μπανάλ αυτός που θα πας και θα σου πει πέρα στο αυλάκι. Είναι ένας άνθρωπος φοβερός, με έχει κάνει δώρο το σκελετό. Αυτά με τα μηχανάκια. Και το NC το 7,5 δεν μπορεί κάποιος να το πάρει το χειρισμένο στη μισή τιμή, ας είναι και περσινό μοντέλο. Δηλαδή με 10 χιλιάρικα να έχει 5 μηχανάκια, ενώ κάποιος έχει ένα με 25. Αυτή είναι η φραγκάτη που τα σκάν. Εμείς είμαστε λαϊκοί τύποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τίποτα. Θέλω απλά να έχω
Τι θα κάνω σήμερα να μην βαριέμαι, θα πάω για εντούρο, παίρνω το trail. Τι θα κάνω, θα πάω για freestyle, να κάνω σούζες. Παίρνω το freestyle, το παπί. Τι θα κάνω, θα πεταχτώ για ψώνια, παίρνω το με το ποδήλατο. Μετά πάμε για δουλειά εμείς, δικάβαλο, βαλίτσα πίσω για να έχουμε τα πράγματα. Παίρνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχω κατηγορίες. Πάμε. Όχι, να αλλάξω ρούχα. Μισό λεπτάκι. Τι θα πάμε να μου στρέψουμε έτσι. Όχι ρε. Όχι ρε, αυτό με έβαλες, ναι. Δεν θέλω αυτό. Αυτό το φοράω για καλό, άμα πάω σε κανένα γάμο, σε κανένα... Ορίστε. Έβαλε και ποντελόνι. Νοικοκύρης, παιδί μου. Γεννημένος μάστορας. Κορίτσια, τι κάνετε. Καλά. Στην ευλυγησία που έχει αυτό το μηχανάκι. Με αυτό θα κάνω εντούρο, λέει τη Ζέλινα. Το άλλο το εντούρο το πούλησα. Σοβαρό εντούρο, αυτό θα είναι να ανεβαίνω έτσι πετραδάκια μικρά. Να παίζω, γιατί θέλω να σταματήσω το εντούρο, αλλά δεν θέλω να το σταματήσω εντελώς, κάτι θέλω να κάνω. Δηλαδή αυτό είναι ένα ελαφρύ μηχανάκι. Δηλαδή και τίποτα. Δεν μπορείς να το πάρεις. Κουρκουτάει εξάτμιση. Μία εξάτμιση θα το βάλω. Και εδώ έχει το τσόκ να το βάλω μπροστά. Έχει να πάρει πολύ καιρό. Σμπροχτός θα γίνει δουλειά. Να τα. Αποκάλυψη. Αυτό εδώ είναι το μοτοποδήλατο. Θα πληθεί, θα μπει μέσα χειρουργείο. Όριστε. Φύγει σκόνη, βέβαια. Είναι καινούργιο μηχανάκι. Έχει καπάκια εδώ. Κοίτα, καινούργιο. Θα λιποθυμίσουμε. Ποτέ δεν δούλευε τόσο καλά. Α. Ποτέ. Ωραία. Έχω πάνω παραπάνω λάδι, γι' αυτό βλέπω καπνό. Α. Μεγιά. Λοιπόν, το αυτοκίνητο πετάει. Στέφανε, ναι. Πετάει το αυτοκίνητο. Πετάει. Πετάει αεροπλάνο, έγινε. Πετάει. Λοιπόν, αεροπλάνο. Φεύγουμε, φεύγουμε. Αεροπλάνο. Το αεροπλάνο το έκανες, ε. Μπαλογιάννης, φίλε, ε. Α, τώρα εδώ είναι εργαλείο, φίλε. Πω του Φλόρ και Βιτζίνα τώρα. Καλή μάρκα. Απλά έπρεπε να το πάρω. Έπρεπε να το πάρω με αυτόματο. Δεν πειράζει, μωρέ. Όλοι κάνουμε λάθη. Άι, δεν πειράζει. Ήταν το σκεπτικό ότι το αυτοκίνητο το ταξιδεύω. Πάω Αθήνες, Γερμανίες, τέτοια. Βάζεις την έκτη, δεν ξανασχολείσαι. Έλατε όμως που το, καλά ήταν να είναι αυτόματο. Τώρα θα αλλάξω, θα βάλω 6 ταχύτητες. Μετά θα κατεβάσω, θα ξανανεβάσω, θα ξανανεβάσω. Και το μηχανάκι το ίδιο, το NC. Με έλεγε ο κοινός, έτσι πάρ' το αυτόματο κύριο. Να μην αλλάζει ταχύτητες. Α, δεν πειράζει, ε. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Πειράζει όμως. Εδώ στον Παλογιάννη να έρχεστε, είναι φοβερός, πολύ καλά παιδιά, γιατί με το μηχανικό εμάς άλλος μας έστειλε, μας λέει, το λέω, κάνα καλό μηχανικό ρε, ένα καλός άνθρωπος, με λέει θα στον Παλογιάννη θα πας,
Και ήρθα και είναι καλά παιδιά, έτσι, το πιο σημαντικό. Και στρωμένο άλλο σαπάτι και λαμόγιο και έχει το νου σου. Κουράζεσαι ρε παιδί μου, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι νοικοκυρέ, είναι οικογενειάρχες. Κοιτά να κάνουν αυτό που θα πληρωθούν. Και εμπιστοσύνη με κλειστά τα μάτια του τραβημό του. Φράγκλιν είναι η αγαπημένη μου μάρκα. Κοιτάξτε που είναι. Η αγαπημένη μου μάρκα είναι η Φράγκλιν, απλά δεν έχει πολλά μαγαζιά μωρέ, σαν το Μικέλ είναι παντού. Στην Άγιο Χίλιο. Ορίστε, παρακαλώ. Πού πας. Άσε πάω χοντροδήμα, χαζέψου. Πήγαινε να κάνεις κανένα. Πάω τζόλιο, κοίτα. Α, μπράβο, άντε. Όλο τώρα. Και κάτι θα κάνεις. Α, έφερα, έφερα. Γεια, γεια. Άρα, δεν πειράζει, ε. Μην μπήκας κλαίσεις εδώ, δεδομένο. Τι να πάρει τα καθίσματα. Έχει γεμίσει σκοδομές καινούργιες. Θα πέσουν τιμές. Άρα, το τραβημό το θα ετοιμαστεί να κάνει business. Σε 2-3 χρόνια. Άστες τώρα αυτή να παίρνουν ακριβά. Να, κι άλλο εδώ. Καινούρια όλα. Κοίτα εδώ. Εδώ είχαν πλημμυρίσει όλα. Τι, σαν να μην έγινε τίποτα. Όλα πένα είναι. Κοίτα. Τίποτα μωρά δεν είναι. Για πάση 17. Ήρθε τηλεόραση. Ήρθε τηλεόραση. Αν έτσι με τηλεόραση, πρόβλημα τηλεόραση. Τι μια χαρά είναι τηλεόραση. Ήρθε τηλεόραση. Ήρθε τηλεόραση. Γεια σας. Πες ένα γεια. Γεια, δεν το πεις καλά, δεν το πεις καλά. Πες τι κάνει παιδί τέτοια. Δεν τα λες, τι κάνει παιδί να λες. Τι παιδί, μπαρμπάδι είμαι. Ήρθε τραβημό του σκουτουρδήμα. Κοίτα μπλούζα που φοράω. Απ' τη Μωτοέ. Από την Αφρική που πήγα, μαύρησε κιόλας, από την Κωνσταντάρα. Κοίτα, έχω τουρδιμέ εδώ. Εγώ έρχομαι εδώ στην Κατερίνα. Τι της θέλω αυτή. Α, όχι. Να τι. Εδώ είναι το γραφείο της Κατερίνας, εδώ έχουμε εγώ, συνέχεια. Α, τώρα. Κάνει καλή δουλειά, ε. Γράφει καλά. Ναι. Ωραία. Το έχουμε το κλικ. Κάτσε τώρα να δούμε τι μηχανάκια θα ανοίξουμε έξω. Βασίλη, θα ανοίξουμε 2QJ. Άμα δεν έρθεις κι εσύ, εγώ δεν θα έρθω, θα φύγω. Θα λίγο να πάρω τις πληροφορίες ναι. που θέλω. Σε ψάχνουν οι viewers. Ναι. Νομίζω να το κάνω πίτητες, λέει. Την κρύβεις την Κατερίνα και τέτοια. Λέω, δεν την κρύβω, δεν βγαίνει μια... Τι την κάνω, το ζόρι. Δουλεύω, παιδιά, δουλεύω. Με το ζόρι. Είμαι μια gentleman, φίλε. Είσαι. Gentleman.
Κατερίνα, ο πατέρας με είπε να μην πας βόλτα. Στο είπε, δεν το πιστεύω. Ναι, α, πες το, εδώ είναι. Και το λέω, ας το κορίτσι, όχι με λέει, ας πάει το κορίτσι βόλτα. Ναι. Καρτούλα. Τώρα δεν έχει η μπαταρία, το κάνεις έτσι. Τι λες. Έχουμε γίνει σούπερ μάρκετ και ανοίγει. Τι λες. Βλέπεις. Να βλέπεις τώρα. Γέρες, ξύ Κατερίνα, τι έκανες. Με το διπλό και το φτάνω εγώ. Ε. Που είμαι κοντή. Το ξέρεις τι χθες. Φαντάζομαι κάποιος άλλος. Να σου πω τώρα κάτι, να βοηθείς τώρα. Το ξέρεις τι χθες είχα γενέθλια. Χθες γενέθλια. Ναι. Να δεν ρωτήσω τα πόσα έκλεισε όμως. Ναι, 46, έκλεισε 46. Πώς είχαμε χθες. Έκλεισε. Χθες γιόρταζε ο Άγιος Δημήτριος. Ναι, έκλεισε 46, πάω 47. Άγιο Δημήτριο, έχεις γενέθλια, αλήθεια. Χρόνια πολλά θα σε. Βρήκε η μέρα η μάνα μου. Να σε γεννήσει. Ναι, ναι. Φαντάζομαι να σε λέγαν και Δημήτρη. Α, δεν μ' αρέσει ο Δημήτρης. Καταστροφή. Του Βασίλης είναι πιο άγριο. Τι είναι ο Βασίλης? Πιο άγριο όνομα. Είναι πιο αλάνια, δηλαδή Bill. Bill Clinton τέτοια. Θα μπορούσα να το πάρω αυτό άμα δεν είχα πάρει τον Joy Ride. Κοίτα, έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Σου πάει. Α, όχι, το δικό μου. Δύσκολο είναι να βρει μηχανάκι να σου πάει. Έτσι και έτσι. Το μηχανάκι καλό είναι. Δεν μου πάει εμένα. Ναι, δεν σου πάει σε μένα. Θα ανεβώ στο επόμενο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Όχι, χωρί πλάγα τώρα. Είναι μικρό. Είναι πολύ μεγάλο, θε πιο συμμαζεμένο. Θα ανεβώ στο επόμενο που μου αρέσει το επόμενο. Δηλαδή για να καταλάβει, θες, ναι, είναι Joy Ride. Τέτοιο. Joy Ride. Τέτοιο μέγεθο. Ναι. Γι' αυτό και πήρα Joy Ride. Εκεί σε πάει αυτό. Να α πούμε αυτό εδώ πέρα το μπλε. Βλέπει. Ναι, καλύτερο. Αυτό είναι 3-10. Ναι, αυτό είναι τεράστιο. Okay. Θα ανεβώ και στο 3-10. Αυτό είναι για μένα, δηλαδή να ανεβώ εγώ πάνω και να χαθεί το μηχανάκι. Ωραία, το χτυπώ. Ναι, θα σου πάει αυτό. Δηλαδή μιλάω για εμφανισιακά εγώ τώρα. Ε, ναι, αυτό πρέπει να πάρεις. Χωρίς πλάκα τώρα. Ξέρεις τι, το βάλεις λίγο τέτοιο. Εκεί πέρα, στο φως. Τι να κάνω. Πίσω από το άλλο. Για να πάω εκεί. Ναι, γιατί έχει φως εκεί. Ναι. Εκεί θα το δούμε. Να συμπρόξω. Ε. Όχι, ρε, μην με κάνεις πίσω, περίμενε, θα κατεβώ. Α, μα δεν. Κοίτα, έχω και ένα τετρακοσάρι μέσα. Τράβα εδώ να το πάω εγώ. Να το πάω εγώ. Κάποιος με πρόσεξε, έχει. Κάποιος με φώναξε, τρώω το μέτρο. Ωραία. Πόσο σκύβι κάνει. Είδες πόσο φαίνεσαι. Πόσο σκύβι κάνει. 125. Κοίτα, για μένα όλα τα μηχανάκια είναι μικρά. Όλα. Όταν είναι όλα. Ακόμα και τα μεγάλα μικρά είναι. Γιατί και δεν κατασκευάζονται για το ύψος μου. Όλες τις μηχανές κατασκευάζονται για αναβάτη 1,78. Εγώ για κάτσε να ανέβω. Ναι. Εδώ όμως δεν μπήκαν ακόμα. Δεν έχει μπει τίποτα ακόμα. Ναι. Εντάξει, δεν έχει καν θέμα. Αλλά... ωραίο είναι. Τι λες. Κοίτα. Αν το πάρεις τα επόμενα γενέθλια. Εσύ για τέτοιο είσαι. Δεν σε κάνω πλάκα τώρα. Γιατί τα σκούτερ... όλοι σκούτερ έχουν, ενώ αυτό είναι κάτι... θύση για γυμνό μηχανάκι. Βιουερ, τους χαιρετισμούς μου. Τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα πάρεις ένα τέτοιο μηχανάκι. Θα κανονίσω εγώ τα πάντα όλα από τον πατέρα. Πρέπει να θυμηθώ πως οδηγείς με ταχύτητες. Θα το βρεις εσύ. Θα πάμε για μαθήματα. Αυτό εδώ πέρα το βλέπεις. Ναι, με αυτό είπα τον πατέρα εγώ. Εσύ θα πας βόλτα με αυτό. Μαζί θα πάμε. Θα κάθομαι πίσω εγώ. Μαζί θα πάμε.
Να βγάλεις τη βαλίτσα άμα δεν χωράς. Πάμε, όχι, δεν χωράω τη βαλίτσα. Άσε με σ' αδειάσω πουθενά. Θα έρθω, σε πάρω εγώ. Ωραία, μέσα. Γιατί δεν με πάνε με ένα βόλτα. Τη σπάω εγώ. Τη σπάω εγώ βόλτα. Οπότε περιμένω σένα. Ωραία. Γιατί είναι λίγο μεγάλο. Λοιπόν, ladies and gentlemen. QJ125S. Πες το. Λοιπόν, ladies and gentlemen, άμα δεις την λήψη έχω κάνει τρελαθήσει. Ναι, τώρα δεν είπες να φτιαχτώ λίγο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ladies and gentlemen, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο στο Χοντροδήμο. Δεν πειράζει, έχει κίνηση φουτάλι. Από το πολύ πολύ να αφοκαιρετάει ο κόσμος. Αχ, θεωαγέσαι. Αν κάναμε δύο unboxing σήμερα, το 3,5 το Ford και το QJ το 125 το SRK. Τα λέω εγώ για σένα. Λοιπόν, να μπουν να τα δούνε και τα δύο. Ναι, θα του τα πείτε. Να μπουν και στο άλλο κανάλι. Motorsport.gr. Α, μπείτε και εκεί μια βόλτα, ναι. Μπείτε και στο Λαμαρία. Όχι, δεν είσαι. Καλά, δεν το είπα. Όχι. Γενικά να παρακολουθείτε. Να μην... Γενικά μπείτε, παιδιά. Ναι. Στα site. Λοιπόν, τελειώνω το βίντεο εδώ από το Χοντροδήμο, αλλά συνεχίζω πάω στο γραφείο και πέρα φτιάχνω ένα με το ποδήλατο. Το πρέπει να το δώσω, δώσω βόλτα. Ωραία. Με το ποδήλατο με πεδάλια. Μπορώ να το οδηγήσω, εντάξει. Το παλιά που έτσι. Όταν πάμε παλιά. Βόλτα με αυτό θα με πάσει για να πάρω και το άλλο. Εντάξει, ναι, πάμε να αλλάξουμε. Βλέπουμε, για 10 φαμαστά. Γιώργη εδώ. Άμα δεν έχω τη μάδα, τι να κάνω κι εγώ. Εγώ για το νερό, εγώ για το ψωμί. Μόνος σου τώρα και... Ναι, όλα που έχω, δηλαδή δεν γίνεται. Ο καφές, δεν ξέρω, δεν έχεις καφέ, δεν είναι η Μάγδα και τον κρατάει, έχεις. Πού το παράτησες. Τι, Φράγκλιν, πού το είχε. Δεν τρέπεσαι. Το Φράγκλιν μου αρέσει εμένα. Αλήθεια, το Μικέλ δεν το φέρνεις στον καιρό. Γιατί το Μικέλ είναι παντού το μαγαζί. Να δοκιμάσεις και δεν το έξω όμως, είναι πολύ ωραίο. Έχει μεγάλο πάγο, μωρά. Έτσι είναι λιγότερο. Έχει λίγο καφέ μέσα και πολύ πάγο. Δεν πειράζει μωρέ, ότι καλά είναι όλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ μας φιλοξένησε το κατάστημα Motorsport εδώ στην Γεωργιάδο. Ήρθαμε, κάναμε βίντεο. Θα ανεβάσω και σε άλλο κανάλι. Μπράβο, θα ανεβάσω κανάλι. Και στο Expo Moto, πώς το λέω. Ναι, θα το... ναι, έτσι, έτσι το λέω. Ναι. Και θα τα δείτε και από εκεί πέρα με πιο πολύ λεπτομέρεια. Και εδώ λεπτομέρεια θα έχει παντού γενικά. Και να μπουν και στο site μας για να δουν τι πραγματάκια έχουμε από αξεσουάρ, όπως την βαλίτσα. Ναι. Πλαϊνές βαλίτσες, κάγκελα, κράνι, κουφάν. Ναι. 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 Εγώ λέω πάντα ναι. Ναι. Σε έχω πει για τον παππού μου. Όχι. Έχω δύο παππούδες, είχα δηλαδή. Πέθανε οι άνθρωποι και οι δύο. Ο ένας έζησε 100 χρονών, έλεγε πάντα ναι. Ναι, ναι, αλήθεια. Έτσι θα είσαι και σύνομαι. Πάντα ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος. Πέθανε στα 67, ήταν επιχειρηματίας, πολύ μεγάλος. Και εγώ πήρα και από τους δύο. Έχω ανησυχίες με business, όλος ήταν Τσοπάνος. Τσοπάνος, έζησε 100 χρονών. Άρα Τσοπάνος έζησε 100 χρονών μια χαρά, γιατί ναι. Είχε... Και ο επιχειρηματίας 67. Αυτό άμα το χρωστούσε λεφτά θα ερχόταν και θα σε στραγγάλιζε. Δεν είχε μαγιές εκεί πέρα, ήταν πολύ τζαμπουκάς. Ναι. Άρα έχεις πάρει και από τα δύο. Και από τους δύο πήρα, εγώ είμαι και λίγο τζαμπουκάς. Πόσο θα ζήσεις άραγε. Κοίτα, εγώ μέχρι τα 70-75 είναι σίγουρα αυτά. Αλλά αυτά είναι. Μετά θα βαρεθώ κιόλας μου. Τι κάνω. Πόσο ακόμα. Εντάξει. Μέχρι τότε κάνω βιντεάκια και. Πόσες βόλτες να πας. Okay. Το σήκωσα έτσι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλει βιτζίνα. Άντε. Να πάτε, το βάλει τη βιτζίνα, του γεμίσετε. Άντε, σας χαιρετάει η Κατερίνα. Εγώ θα είμαι εδώ, μαζί θα είμαστε. Ναι. Πάω Γαβρίλο για τα λάστιχα. Α, ωραία, ωραία. Τελείωσες από το unboxing. Τελείωσε, ναι. Εντάξει, εντάξει. Ωραία, πήγαινε στο Γαβρίλο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Γιάννη στο Γαβρίλο.
Αυτό εδώ είναι ένα καρφί. Είναι ένα καρφί, είναι ένα ξένο σώμα που είναι μέσα στο λάστιχο. Got your point. Το βλέπουμε ότι βγάζει μπουρμπουλήθρες. Και δραπετεύει ο αέρας από μέσα. Δραπετεύει ο αέρας από μέσα. Δραπετεύει ο αέρας από μέσα. Λιμουζίνα είναι. Πέσαμε σε καλή περίπτωση τώρα. Σάρα, κοίτα τι έχει μέσα. Οχ! Τι είναι αυτό. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Για ηχομόνωση. Μπράβο καλά. Τι λες ρε φίλε. Για πολύ καιρό θα το πάρω. Έλα. Γι' αυτό μπαίνεις σε μια λιμουζίνα και λες το έχω φτιάξει καλά. Αυτός το έβαλε. Όχι. Είναι μια καινοτομία της Pirelli. Εμείς μπορούμε να βάλουμε τέτοια λάστιχα. Όχι. Δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το σφουγγάρι πάνω. Θέλει ένα ακριβά λάστιχα. Αυτά τα λάστιχα είναι Pirelli. Α. Πόσο έχουν περίπου. Περίπου στο 1,5 χιλιάρικο έχουν αυτά. Στο 1,5 χιλιάρικο περίπου. 1,300 με 1,5. Πάνω από 1,000 σίγουρα. Σίγουρα τι είναι. Κουσάρια. Τώρα πάμε να βγάλουμε το. Να βρούμε την τρύπα. Και πώς θα το επισκευάσουμε αφού έχει αυτό το. Ω, κρόμα το ίδιο το λιγό. Ο αέρας δραπετεύει. Εδώ κοιτάξτε τι μαζεύει ο άλλος εδώ. Ναι. Από μόνο την σήμερα. Πλημμυρισμένη Λάρισα είναι αυτά. Μόνο από σήμερα. Σήμερα. Τώρα... Μόνο σήμερα είναι αυτά. Έχει μία μόνωση του λάστιχου μέσα την οποία πρέπει να χαλάσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε τα υλικά. Τα οποία θα πατήσουν, θα κολλήσουν με το υπόλοιπο λάστιχο. Ναι. Αν προσπαθήσουμε να το κολλήσουμε έτσι, δεν κολλάει. Όπως κάναμε πιτσιρίκια, τρίβαμε, ξύναμε τις αμπρέλες. Ναι, ναι. Για να μπορέσουν να μπουν οι κόλλες μέσα. Οκ. Είναι αντικειμενό αυτό, Εντάξει, μωρέ. Χημεία είναι. Συνήθεια είναι. Συνήθεια είναι. Γι' αυτό σας λέω καπνίστε. Άμα καπνίζετε δεν σας πιάνουν αυτά. Είναι άλλο χειρότερο και... Μπράβο. Αν σύμφω το τσιγάρο είναι χειρότερο, λες εδώ καπνίζω μόνο. Τσοχ, τι πειράζω. Ενώ άμα δεν καπνίζεις λες πω πάει υγεία. Πάει αυτό ακριβώς. Αυτό τι είναι φίλε. Αυτό είναι η κόλλα. Η κόλλα η οποία θα βάλουμε για να ρουφήξει το λάστιχο μέσα. Να ενσωματωθεί. Τώρα τα αφήνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Τα αφήνουμε και μετράμε το χρόνο μισό τσιγάρο στριφτό ή ένα τσιγάρο ολόκληρο. Μετράμε ανάποδα το χρόνο τώρα. Μετράμε ανάποδα, σε χιλιοστά. Σε δευτερόλεπτα, συγγνώμη, χιλιοστά. Ο χρόνος δεν μετριέται σε χιλιοστά. Γαβρίλος Κουτσουλικάκης, εγγύηση. Ανεβαίνεις το αυτοκίνητο και λες, έχει χωμόνωση. Έχει χωμόνωση ή... Έχει λαστιχάρες ή και τα δύο. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ορίστε. Πάμε να βάλουμε λίγο. Έλα ρε ψυχή. Πάτς. Ένα σκυλιάκι. Καβελή. Έλα. Να σου δείξω. Βεβαίως. Κάνε το ραψί. Συγγνώμη. Δεν μπορούσα να βρω με λεπτό, αλλά αυτό έχει την ιδιότητα. Αυτό μπορείς να... Το καταπληκτικό μπάλωμα. Αμερικάνικο, ε! Αμερικάνικο! Αμερικάνικο, ε! Α, εντάξει. Τι θα βάλουμε, Κινέζικο θα βάλουμε ή Ιαπωνέζικο. Βάλουμε Αμερικάνικο, το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα το βάλαμε, αλλά πρέπει να το πατήσουμε λίγο να κουλήσει καλά. Και πάρουμε αυτό εδώ το ροδάκι. Τι λέει αυτό. Ναι, απλά πράγματα. Παίρνουμε αυτό το ροδάκι και το πατάμε. Το τόσουμε ένα ωραίο boost. Πάει τώρα αυτό, κόλλησε τώρα αυτό, πάει. Δεν θέλει και ο Άρης να το σμπρώξει προς τα έξω. Μπράβο. Ενσωματώθηκε. Βγάζουμε όμως το πλαστικό που πάνω, πρέπει να βγει. Μερικοί λαστιχάδες, το παρελθόν βέβαια, τώρα το μάθαν όλοι, αφήναν το πλαστικό. Αυτό δεν είναι φιλικό προς το λάστιχο. Πρέπει να πετρελαίο είναι και αυτό. Αλλά είναι άλλο. Βγαίνει από το καζάνι από το τελευταίο κάτω. Ναι. Ενώ το λάστιχο βγαίνει από το πιο πάνω. Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε, τουλάχιστον είναι πετρέλαιο, έτσι. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Ανεβαίνει και το λάστιχο. Εγώ νόμιζα ότι όταν ανεβαίνουν τα λάστιχα, θα παίρνετε εσείς τα λεφτά. Άλλοι τα παίρνουν. Άλλοι τα παίρνουν. Ποιος θα τα πάρει, εμείς θα τα πάρουμε. Αυτό τι είναι, κουμπάρε. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να τρίψουμε το λάστιχο και τη στεγανοποίηση του ελαστικού για να μπορέσουμε να βρούμε το αρχικό υλικό. Άρα χαλάσαμε τη στεγανότητα του υλικού. Αυτό είναι πρόβλημα. Πάμε να την ξαναφτιάξουμε με αυτό το υλικό. Το οποίο είναι πρωτογενή λάστιχο σε υγρή μορφή. Τι λες ρε φίλα. Ναι φίλα. Τακ. Και όπου έχουμε ξύσει βάζουμε αυτό το υλικό. Τακ, ταλάνι. Δηλαδή αφαίρεσες λάστιχο. Ξαναβάζω λάστιχο. Τα ξαναφέρνω όλα σχεδόν όπως ήταν. Να ρωτήσω τώρα, άμα έπεφτε πάνω στην ηχομόνωση, τι θα έκανες. Τίποτα. Πώς θα το έφτιαχνες. Αν παράδειγμα η τρύπα ήταν στο κέντρο, που είναι η ηχομόνωση. Στο κέντρο. Θα τρώγαμε την ηχομόνωση. Θα είχε απείρως λιγότερη ηχομόνωση. Σιγά. Ναι. Δεν έγινε και κάτι. Τώρα θα αφήνουμε να στεγνώσει φυσικά. Πόση ώρα. Ένα τσιγάρο. Γι' αυτό αρχίστε το κάπνισμα, κάνει καλό. Μετράτε το χρόνο. Ναι. Αυτά είναι σήμερα, είναι όλα αυτά. Αυτά είναι, ναι, σημερινά. Η πλημμύρα τα έχει κάνει αυτά, ε. Η πλημμύρα, ναι. Αφήσανε, βγάλανε όλα τα έπιπλα έξω τα βρεγμένα. Και όπως ήταν μουσκεμένα, αφήσανε να διαλύουν. Και φύγανε οι ξυλόβιδες από πάνω. Κατάλαβα. Και μερικές... Τις μαζεύουν και τις φέρνουν εδώ. Μπράβο, σπατάνε τα λάστιχα. Τις φέρνουν εδώ, λένε τίποτα. Εδώ, γίνομαι πλούσιος. Ναι, κάτι. Πού είναι η πόρσα. Δεν είναι η πόρσα, μόνο του σήμαρα. Ναι. Ντουκάρι, ντουκάρι. Α, μπόξερ. Να, μπόξερ. Σαν να είναι πόρσα. Είναι μηχάνημα όμως, εντάξει. Ναι, μηχάνημα. Τα καλύτερα μηχανήματα για τη δουλειά μας τα βγάζουν οι Ιταλοί. Μακράν τα καλύτερα. Γιατί έχουν το καλύτερο πανεπιστήμιο μηχανολογίας στον κόσμο. Αλλού. Άρα, άμα κάτσω εγώ, δεν έχω φτιάξει εγώ. Άμα κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Είναι μια ιδέα ιταλική. Άμα κάτσω εγώ να ασχοληθώ, ποιοι Ιταλοί και ποιοι τέτοιο. Έχει χάρη που δεν ασχολούμαι. Σωστό. Τώρα που το λες. Ναι. Τώρα που το λες. Πού το ξέρει, αυτό είναι ένα. Ποιοι Ιταλοί τώρα. Βρήκαν και τα κάναν. Και οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες και όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, κάνουν και καλές πίτσες. Λοιπόν, έφαγα πίτσα στην Ιταλία και έπαθα πλάκα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, λέω. Τι θα φάμε από αυτό το πράγμα, τη ζυμαρούλη τέτοιο. Άλλο πράγμα, παιδιά. Τώρα, αυτό πρέπει να τα αφήσουμε να στεγνώσει φυσικά. Και όση ώρα θα στεγνώνει. Όση ώρα στεγνώνει μπορούμε να καπνίσουμε, αλλά επειδή καπνίσαμε προηγουμένως. Θα φτιάχνουμε κορόλα. Θα κάνουμε κορόλα. Α. Γαβρίλο, πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά. Πού θυμάμαι, από τα αρχαία χρόνια, πριν τις λάσπες. Πριν βγουν οι λάσπες. Προ-κορονοϊό. Και προ-τρελών αγελάδων. Τώρα τι βάζεις, σαπούνι. Ναι, ένα λίπος με βάση το νερό. Μαγειρικό λίπος. Καθότι δεν έχουμε το τελευταίο τύπο τα μηχανήματα, κάνουμε εμείς το τελευταίο τύπο του λαστικά. Πώς θα βάλεις. Φορ. Τέσσερα τι. 40 λίπρες τα οποία μεταφράζονται σε 2,7. 40 λίπρες λέει 2,7. 2,7 μπαρ. Γιατί το μπαρ είναι και
Τι μέτρη, μην την κοιλιά σύλληψη, είναι άλλο πράγμα. Τσακ, πάτησε. Ξέρεις τι ωραίο είναι να καταλαβαίνεις την πίεση του ελαστικού. Είσαι κοντά. Ναι. Τη βαλβίδα γιατί την βάζεις μετά, δεν την βάζεις στην αρχή. Για να πάρει πιο γρήγορα αέρα. Πιο απότομα. Πιο απότομα. Επίσης γνωρίζουμε ότι είναι ένα πιεσμένο ελάστιο. Θα πρέπει να βάλουμε παραπανήσια πίεση. Α, μετά. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Εδώ έχει να κάνει με την εμπειρία, δηλαδή ξέρεις πόσα δευτερόλεπτα το μηχάνημα, άμα αλλάξεις μηχάνημα. Άμα αλλάξεις μηχάνημα πρέπει να ξαναπάρω το καινούργιο μηχάνημα. Και πάμε να δούμε ρε παιδιά τώρα τι κάναμε τώρα, κάναμε τη δουλειά μας σωστά. Είναι η τζάμπα τα λεφτά που θα πάρουμε, είναι καλά. Ή μια χαρά χάνει. Μια χαρά σου λέω. Δεν χάνει. Τίποτα σου λέω. Εδώ τώρα τι κάνεις τώρα Γαβρίλη εδώ. Εδώ θα του βάλω πάνω στο μηχάνημα το οποίο κάνει ζυγοστάθμιση. Ζυγοστάθμιση. Ναι. Να μην τρέμει το τιμόνι και τέτοια. Ναι, να μην τρέμει. Στην παρούσα φάση θα έτρεμε το πλαίσιο, όχι το τιμόνι, γιατί είναι πίσω τουλάχιστον. Επειδή είναι πίσω, θα μπορούσε τώρα να το ρίξει και πάνω όπως ήταν. Ναι, γιατί είναι μικρή απόκληση. Τι σημαίνει μικρή απόκληση αυτό το τερατάκι, έτσι. 15 γραμμάρια είναι πολύ μικρή απόκληση και ούτε που πρόκειται να το κάνει. Ναι, αλλά παρόλα αυτά εσύ όμως. Θα το κάνω. Έτσι ρε φίλε. Βάζουμε τα μέτρα. Και το βάζουμε δεν γίνεται. Λες, η σύνολο 15. Κράτησα κάποιο νόμο από την αρχή. Λέω, ποιος ήταν αυτός ο νόμος. Έβγαλα το λάστιχο, το σημάδεψα που ήταν ακριβώς και το ξανά βάλα στην ίδια θέση. Ναι. Αυτό μας ζητάει λιγότερη ζυγοστάθμιση. Θα μπορούσε να πέσει και ακριβώς τώρα. Μπορούσε να πέσει και ακριβώς. Τώρα θα το μετακινήσει. Αυτό το λάστιχο δεν θέλει βάλσιμο τώρα να βάλω αντίβαρα. Θέλει βγάλσιμο. Ναι. Θέλεις να το δεις εδώ. Και βέβαια θέλω να το δω. Τηλεοπτικά. Μου ζητάει να βάλω 10G εδώ. Οκ. Okay. 10G εδώ. Ναι. Και το απέναντι είχε αντίβαρο. Θα βγάλεις ένα κομμάτι. Μπράβο. Είναι αλήθεια του 10, είναι 11. Θα βγάλω 15. Θα κάνουμε επιθετική πολιτική. Οπότε βγάζω, δεν βάζω. Πέταμε. Κάθε κίνηση, ένα κύκλος. Κάθε κίνηση που κάνουμε, τους ζυγίζουμε μετά. Δεν αφήνουμε και λέμε άντε, την μικράμε, αλλά δεν θέλουμε να βγει η κίνηση, γιατί εδώ η κίνηση να βγει. Τώρα βγήκε καλά. Ναι. 5 γραμμάρια απ' την άλλη, δεν αξιστικό από τίποτα, δεν κάνεις τώρα. Τι θα βάλω. Φαίνεται, μια που το κάνουμε ζωντανά, θα το κάνουμε 0. Θα το κάνουμε 0 γιατί μπορούμε. Άντε, μπράβο. 5, λέει αυτό 5. Και γιατί το αυτοκίνητο πατάμε, είναι αμαξάρα. Επειδή είναι και αμαξάρα κιόλας. Είναι αμαξάρα κιόλας, θα φορηθούμε λίγο να. Ναι. Γιατί μπορούμε. Αμπράβο. Δεν πάμε να βάλουμε 5, να σου πω ιδέα. Βάλουμε 10. Σιγά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό. Τι λες φίλε. Γιατί μετρήσαμε, του δώσαμε ένα νοητό πλαίσιο να μετρήσει και μετρήσαμε εδώ έξω. 0 και 0 λέει λέει okay. Λέει. Ναι. Κάποτε είχε και ήχο. Είχε ένα κουκλάκι, έλεγε οκ. Okay. Αυτό ήταν κάποτε. Ναι. Τώρα δεν έχει. Τώρα κάνει σαν τα... Έπιασα την έπλυνα κάποτε με το λάστιχο. Συνδικά. Πώς το έχω αυτό. Το έχω κάνει. Σπουδαριά χρόνια. Εμείς λοιπόν μετρήσαμε, του δώσαμε ένα νοητό πλαίσιο να μετρήσει και το μετρήσαμε από εδώ. Για να βάλουμε τα αντίβαρα όμως, τα βαράκια, δεν τα βάλουμε εδώ. Τα βάλουμε πιο μέσα. Απομακρυνόμαστε από το σημείο που του δώσαμε τον νοητό. Και προσθέτουμε βάρος. Και βάζει λίγο παραπάνω. Μπορείς. Και έτσι βγαίνουμε οι νικητές.
Κατάλαβα τι λες. Θα έπρεπε να το βάλεις 5 γραμμάρια άμα το βάζεις εκεί, αλλά εσύ το βάλεις λίγο πιο πέρα και σε έπαιρνε 10. Και λόγω εμπειρίας έπεσες κατευθείαν στο 0. Γιατί μπορείς. Άντε, μπράβο. Προσοχή όμως. Σε τρεις φάσεις. Μέτρησα 1, 2, 3. Δεν το έκανα με τη μία. Μπορείς να κοροϊδέψεις αυτό το μηχάνημα. Εννοείται ότι μπορείς να κοροϊδέψεις. Μιλάμε για τέλεια δουλειά. Πού σου πάνε κάτι, ε? Εδώ μαξάρα, λιμουζίνα. Ρίλο, αυτή είναι η εργασία πόσο έχει περίπου? Σε χρόνο ή σε χρήμα? Σε χρήμα. 15 ευρώ παίρνει, παιδιά. 15? Για αυτό το αυτοκίνητο έγινε πιο ακριβό η εργασία. Δηλαδή, άμα έρθει ένα τσικουετσέντο, θα έχει ίδια τιμή. Τώρα μην με ρωτάς γιατί, εδώ έπρεπε να παίρνω 20. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω. Παίρνω όλα, οριζόντια. Άρα αυτοί που έχουν ακριβά αυτοκίνητα παίρνουν την ίδια τιμή με αυτούς που έχουν φθηνά. Είναι τυχεροί. Είναι τυχεροί. Δεν τους νοιάζει και πολύ όμως αυτούς. Έχουν και οικονομική άνεση. Διαφορετική. Αλλά εντάξει, όλα τα μετράμε. Τα πάντα τα μετράμε. Εντάξει, δεν μπορείς να αφήσεις κάποιον ή να πεις κάτι. Είναι μια επισκευή. Δεν μπορείς να σου φύγει ένα τσιμπουριτσέντο και να πεις ότι ένα λαϊκό αμάξι. Του δει 15 και στον άλλο να ζητήσει 20. Είναι μια επισκευή. Στο φορτηγό, ας πούμε, παίρνω 20 με 25, ανάλογα τη δυσκολία. Εδώ 15 20, πάλι ανάλογα τη δυσκολία. Αλλά δεν είναι παραπάνω δυσκολία από ότι για μένα. Το ίδιο πράγμα κάνεις. Αυτό. Το ίδιο πράγμα κάνεις. Είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Είναι εργασία συντήρηση. Όχι συντήρηση, συγγνώμη, επισκευή. Η αμαξάρα έτοιμη. Αμαξάρα καινούρια, φοβερό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μηχανάκι έχω φτιάξει σήμερα. Πεζό, με πιδάλια. 107. 103. 103, θα λατρεύω. Ένα μπλε. Άσπρο. Ού, το μπλε αυτό. Αυτό το κάνω βόλιο. Ναι. Πρόσφατα οδήγησα, πρόσφατα ενώ πριν ένα χρόνο περίπου, ένα Solex. Α, καλά. Πόσο ανθρωποκεντρικά μηχανάκια ήταν αυτά. Πόση ομορφιά είχαν πάνω. Ξέρεις τι θέλω όμως, φίλε. Θέλω να βρούμε ένα λάστιχο ζευγάρι γι' αυτό. Ναι, μα εύκολο. Δύσκολο. 16 άλλη, φοράει. Κάτσε πιο μικρό από το παπί, ένα νούμερο πιο μικρό από το παπί. 2,5-16. Θα βρούμε. 75. Ναι, εννοείται. Έτσι θα τα αφήσουμε. Βρήκα απειλή. Βέβαια, βρίσκω. Ωραία. Πάω στο μαγαζί, το βλέπω. Και σε παίρνω τηλέφωνο να παραγγείλουμε. Πάω στη γυροβολιά να φάω. Ένα κοτόπουλο γύρω είναι ό,τι πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έφαγε το τρόπιμο το. Ναι. Έλα να δω τι κάνει ο άλλος εδώ πέρα. Άιτ. 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 Λίγο έλειψε και αμέσως έβαλες μουσική. Φτιάξου το καλά. Γιατί δεν θα έχεις καλά ξεπερδέματα. Δεν θα έχεις καλά ξεπερδέματα με το Travel Moto. Τι ώρα είναι? Δεν έχει ωράριο το άμα είναι για το Travel Moto να εξυπηρετηθεί. Τι ωράριο είναι αυτό, όχι δουλειά. Για ωράρια έτσι. Τελειώσουμε δουλειά και μετά μιλάμε για τα ωράρια. Λοιπόν, ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές που κάνετε τη τηλεθέαση, κοιτάξτε τι λάστιχο βάζουμε. Τρακτέρι, αυτό είναι.
Γιατί θα με δει ο άλλος και θα με περάσει για κάγκουρα, θα με δει σε καμιά μαλακάσα και θα λέει πού πας ρε Τσιοπάνε. Εγώ είμαι Τσιοπάνος ρε. Εγώ έχω χιονολάστιχα. Στα πρόβατα πάω, πού θες να πάω. Έχουν δυνιές ρε. Εγώ έχω χιονολάστιχα. Έχουν δυνιές ρε. Κοίτα τι τέτοιο έχουμε. Α, έτσι κρατάς, τι θα πιάσει. Λουκουμάκι. Δηλαδή, Γαβρίλο, δεν θα πάω. Δεν θα πάω Αθήνα το χειμώνα. Στη Μαλακά. Στη Μαλακάσα δεν θα έχει χιόνι, τι θα έχει. Τι να κάνεις στην Αθήνα. Πρωτεύουσα μου, κάνω business εκεί. Κάνω βίντεο. Δεν θα έχει. Από τη Μαλακάσα από πάνω θα πας. Ναι, δεν θα έχει χιόνι εκεί. Τη Λαμία πίσω από τη Λαμία. Δομοκό. Μπράβο, Δομοκό. Και από τη Λαμία θα βγεις. Και από Θήβα βγαίνω μετά. Δεν πληρώνω διόδια εγώ ποτέ, τα έχω κόψει. Ό,τι καιρό και να κάνει, θα λες γεια σας. Πέρασα. Καλό. Δεν θα σκέφτεσαι εδώ, θα γλιστρήσω και θα γλιστρήσω. Πού θα μάνε έχει χιόνι και τα λοιπά. Δεύτερη φορά βγαίνουν οι ρόδες σήμερα. Άλλαξα τα κάκια. Το ετοιμάζω, φεύγω για Ιταλία, πάω στην έκθεση μοτοσυκλέτας. Στην EICMA. You know? I know. Το travel motor πρέπει να πάει να ελέγξει με τους σκλέτες. Και πρέπει να βγήκαν πολύ ωραία μηχανάκια. Φέτος πρέπει να βγήκαν καλά. Ναι. Εντάξει, ξέρετε, παιδιά, από την Κατέν και από την Κόντρα. Ελπίζω να δεις και τη φαλάκρα σου. Διακόσε. Γιατί εκεί που είναι δεν φαίνεται. Δεν μπορώ να τη δω. Όλοι οι άλλοι τη βλέπουν και εγώ δεν μπορώ να δω τη φαλάκρα. Κυρίες και κύριοι, ο Γαβρίλος πριν 5 χρόνια έχει το καλύτερο μαλλί. Τον έβλεπα και τον έλεγα το μαλλί σου να είχα. Έχει... Και τώρα το λέω ότι η φαλάκρα είναι αυτή, ρε. Είδες πως καταντήσε με λοχεία. Να πεις ένα πουτσίκι μεγάλο εδώ πέρα. Είχε μαλλί ακούρευτο. Έτσι κατσαρό. Κοίτα γαλαρία εδώ. Λιμουζίνα ρε. Τι. Κάνεις καλή δουλειά. Γρέψου το travel moto. Θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα μετά. Θα έχεις πρόβλημα με δεν κάνεις καλή δουλειά. Θα γίνει χαμός. Θα βγω στο YouTube και θα σε κατηγορώ. Θα λέω μην πατάτε και καθόλου. Τρελώσω. Θα λέω μην πατάτε στη Γιάννη εκεί στο Γαβρίλο. Είναι τρελός. Είναι τρελός. Ό,τι γίνεται συμβαίνει από μένα είναι ψυχολογικό όλο αυτό. Είναι τρελός, μην πάτε εκεί. Βάζει καρφιά μέσα, κάνει τέτοια. Είναι ψυχολογικό, είναι πνευματικό, όχι πνευματικό. Καλλιτεχνικό άντε, το πνευματικό είναι λίγο βαρύ. Φίλε εδώ εμείς εδώ πετάμε τέχνη, δεν βάζουμε λάστιχα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, Γαβρίλος, στη Γιάννου Λιμόνο, δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Το συγκεκριμένο. Μην σηκώνετε να ραμάξετε με το ένα χέρι. Τώρα όμως επειδή είναι φορασμένος και στην πιο δύο. Κάνει καλή δουλειά. Θα έχεις πρόβλημα. Πρέπει να γράψουμε τα λεστα από πού τα βγάζουμε. Ούτως ώστε όταν τα βάλουμε. Πίσω αριστερά. Μπράβο, αυτό θα πάει μπροστά δεξιά. Αυτά τα λάστιχα εμείς τα βάζουμε για καμιά 20 χρόνια, με αυτά θα ασχολούμαστε. Άμα δεν δω σύρμα, εγώ δεν σταματάω. Σαν το παλιό καλό καιρό, Που κάποιοι σιρικάδες είχαν σύρματα πάντα. 4 διαφορετικά λάστιχα. Το ένα με σύρματα, το άλλο με πληγή με μασόνικο μέσα. Πώς αλλάξανε έτσι, κύριε. Γίναμε όλοι νοικοκυρέοι. Να, αυτά δεν μπορώ.
Γιατί ρε φίλε. Κοίταξε, άμα δεν ζεις λίγο επικίνδυνα, να δουλεύει το μυαλό. Ασφάλεια ρε φίλε, ασφάλεια. Είναι πολύ ωραία η ασφάλεια που πάλι κάνει. Δεν αντιλέω. Τι να γίνεσαι. Κοίτα εδώ τώρα, θα το σημειώσει εδώ πέρα ο καλλιτέχνης. Κάνει καμιά ζωγραφιά. Γράψει τίποτα και τράβε μόνο και υπογραφή. Θα βελτιστούμε. Α, ναι. Ναι. Έμα! Γαβριλό, πήρες μόνο το κούτζι. Εγγύης. Μεγάλο συσκευικά. 1200. Εγγύης, να μην είναι καλό. Ναι. Γαβριλό, έχεις πολλά λάστιχα για μηχανάκια. Οι σπεσιαλιτές σου είναι τα μηχανάκια. Ή τα αυτοκίνητα. Αγαπάω τα μηχανάκια. Αγαπάω τα μηχανάκια. Πιο πολύ από τα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο όμως δεν είναι πιο εύκολο να το δουλέψεις. Είναι πολύ πιο εύκολο και δεν προσέχεις τόσα πράγματα και δεν σε πιέζει τόσο πολύ για να τα κάνεις όλα σωστά. Αλλά η μοτοσυκλέτα είναι αγάπη. Ναι. Αγαπάω το αυτοκίνητο, αλλά λατρεύω τη μοτοσυκλέτα, την ελευθερία της μοτοσυκλέτας. Να σε βγάλω μια φωτογραφία που με βρήκες λάστιχα για το μοτοποδήλατο, ρε. Τι λεβέντσεις εσύ, ρε. Και πότε τα έχουμε αυτά. Αυτά μπορούμε να τα έχουμε τώρα την Τρίτη. 16 ρόδα, είναι σπάνια τα λάστιχα, ε. Είναι οι σπάνιοι άνθρωποι που το φοράνε. Ναι. Το φοράνε τώρα μεταξύ... που εν τω μεταξύ ο Γαβρίλος έχει από τις 7 ώρα το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Η γάτα χόρτασε ύπνο και άλλος είναι άϊπνος. Άι τραβε κοιμήσε, ε. Άρα τώρα θα πάω. Πάω και πρέπει να κοιμηθώ, τι θα κάνω. Δεν είναι σπάνιο. Ναι. Λοιπόν, να πληρώσω και... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αδειά μας. Ο Γαβρίλης με έχει κάνει χορηγία την εργασία. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ θέλω να τα λέω αυτά, να ξέρω ο κόσμος. Χορηγία γιατί θα κάνεις πολλά χιλιόμετρα, λέμε, το αυτοκίνητο και θέλω να κάνεις mission. Mission, πώς το λέει mission. Πώς λέγεται στα ελληνικά, ρε γάμα. Αυτό έτσι, κάτι extreme. Θα... Είσαι αποστολή, ναι, αποστολή. Για την αποστολή. Έχεις κάνει και χορηγία και στο... Σε ποιον έχεις κάνει χορηγία που έχει κάνει mission. Στον Ηλία. Ναι, yeah. Που έχει πει η Αφρική. Στον Ηλία του Βροχίδη. Το βάλετε λάστιχα εδώ. Τώρα είναι στην Αμερική είναι τώρα. Σοβαρά. Ανέβασε βίντεο. Έφυγε η Αμερική. Ανέβασε βίντεο. Ξεκίνησε από Λατινική Αμερική. Ανέβασε βίντεο. Να πάω να το δω τώρα αμέσως. Είμαι μεγάλος φαν εγώ. Μεγάλος. Απλά επειδή δεν ανέβασε, δεν είμαι γραμμένος. Τώρα θα γραφτώ για να το βλέπω. Τον είχα εδώ και τον μάθα να αλλάζει λάστιχα. Από τα μηχανάκια ξέρει. Από τα, το τζιπάκι που έχει τώρα, όχι τζιπάκι, ένα βανάκι που έχει. Ήταν πάλι εδώ τώρα. Μπράβο. Του μάθαμε, τον έκανε σεμινάριο να αλλάζει λάστιχα εδώ. Πολύ καλό σου έμαθα. Να τα αλλάξει με τα χέρια, στον δρόμο. Ναι, ναι. Φοβερός ο Ηλίας. Φοβερός. Και πολύ καλό παιδί. Παιδιά, θα σας αφήσω ένα link για τον Ηλία να δείτε για ποιον μιλάμε. Τον Ηλία του Βροχίδη, είμαι πολύ μεγάλος φαν. Άμα μας βλέπει ο Ηλίας, δεν πιστεύω να μας βλέπει, αυτός τώρα στον δρόμο θα είναι. Είναι φοβερός τύπος, ταξιδεύει όλο τον κόσμο, το γυρνάει με μηχανάκι, με τζιπ, με τα πόδια, με λεξίπτωτα, με ό,τι βρίσκει μπροστά του. Μόνο ταξιδεύει. Ναι. Εγώ σταμάτησα να ταξιδεύω, τέλος. Μόνο Ευρώπη, φίλε. Εγώ βαριέμαι να ταξιδεύω. Μόνο Ευρώπη, μόνο. Ταξιδεύω με το μυαλό. Ταξιδεύω με το μυαλό. Ακριβώς, φίλε. Ταξίδεψε με το ίντερνετ. Μπες μέσα και... Ταξιδεύω με διάφορα πράγματα. Ναι, με το ίντερνετ. Τι κακό έχει το Google Earth. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σηκάτε. Λοιπόν, φεύγω. Φύγω. Γαβρίλο, σε ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Πάμε να φύγουμε τώρα, είτε. Να φύγει και αυτός. Η ώρα είναι 10:30. Να κοιμηθεί στην καρέκλα.
Όση ώρα είμαι εδώ, έχει φτιάξει 50 αυτοκίνητα. Λοιπόν, άμα θέλει κανένας να δουλέψει, τώρα το είδα αυτό, τώρα. Τώρα το είδα και το δείχνω, σου το δείχνω και εσάς. Να βοηθήσω κι εγώ. Την αγάπη μου, φίλε. Πάντα με την νίκη. Και να χάσουμε δεν πειράζει, και χωρίς την νίκη δεν πειράζει. Υγεία μόνο. Εμείς θα παίξουμε. Να την χάσουμε, να την κερδίσουμε. Εμείς για το παιχνίδι, φίλε, όχι για την νίκη. Η Ντίζη αυτή είναι για το πεζό. Θα κάνει κομματατούρο ο Γαβρίλος τώρα. Κυρίες και κύριοι, ο Γαβρίλος είναι φοβερός τύπος να έρχεστε εδώ πέρα όλοι. Άμα θα έρθείτε εδώ, δεν θα έρθείτε μόνο να φτιάξετε, εδώ γίνεται και φίλοι, φιλαράκια. Είναι πολύ cool άνθρωπος, έτσι, εύκολος. Σε έναν κόσμο που έχει δύσκολους ανθρώπους, ο Γαβρίλος κάνει τη διαφορά.